πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Ξεκινάω ένα βίντεο αυτή τη στιγμή το οποίο είναι για τρία υγρά, είναι για τα καινούρια Montreal. Δεν ξέρω αν είμαι εγώ αρμόδιος και ικανός, παρόλο που επιλέγω καπνικό, να μιλήσω για αυτά εδώ τα υγρά. Να μου πεις ρε μεγάλε τι υγρά είναι αυτά τόσο ιδιαίτερα. Είναι και ιδιαίτερα και είναι και προσεγμένα υγρά. Εγώ τα δοκίμασα πρώτη φορά στην έκθεση και εκστασιάστηκα. Και όχι, δεν θα τα πω ότι είναι τέλεια υγρά, θα πω ότι επειδή είναι καπνικό και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα καπνικά, εξασιάστηκα. Είναι τρεις υπέροχες συνταγές. Να πούμε ότι αυτές οι τρεις συνταγές έρχονται να συμπληρώσουν τις υπόλοιπες 5-6, πόσες ήταν από την προηγούμενη σειρά που ήταν πιο net. Και γενικά έρχονται να συμπληρώσουν την υπόλοιπη σειρά. Δεν ξέρω αν είναι ξεχωριστή σειρά, αν είναι αυτό. Πάντως είναι τρία ακόμα υγρά από την καπνική σειρά της Montreal. Είναι πάρα πολύ ωραία. Να πω την πικρή μου αλήθεια ότι είναι πιο ωραία από την προηγούμενη σειρά. Παρόλο που μου άρεσε όταν η καπνική βαριά, αυτή εδώ μου αρέσει πιο πολύ. Γιατί μου αρέσει πιο πολύ, δεν ξέρω. Θα προσπαθήσω να σας το μεταδώσω, να σας πω δύο λόγια παραπάνω και να μου πείτε κι εσείς μετά τη γνώμη σας. Αρχικά να πούμε ότι είναι τρεις κωδικοί, τρεις γεύσεις. Είναι το Toronto που είναι με σιρόπι σφενδάμου, είναι ένα πουρο αβάνας και ένας τούρκικος καπνός Ινσταμπούλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το πρώτο, το οποίο ήταν και αυτό το οποίο μου έκανε και τη μεγαλύτερη εντύπωση. Toronto. Να δείξουμε την καρτούλα. Βλέπει, τη βλέπει, ναι, εδώ. Πρόκειται λοιπόν. Απολαυστική γεύση καπνού σε συνδυασμό με γνήσιο καναδικό maple syrup whisky. Μια ξεχωριστή πνοή γλυκιάς ευχαρίστησης. Λοιπόν, αυτό ήδη το ατμίζω, το έχω εδώ. Το ατμίζω περίπου στα 36 βατ σε άλλη εναντίσταση, φράλη εναντίσταση μάλλον. Το σιρόπι σφενδάμου. Είναι πραγματικό σιρόπι σφενδάμου! Είναι ίσως το από τα ελάχιστα που έχω ατμίσει με σιρόπι σφενδάμου και είναι σιρόπι σφενδάμου. Δεν ξέρω καν αν έχει μέσα σιρόπι σφενδάμου. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει. Πάντως βγάζει γεύση σιρόπι σφενδάμου. Μία ήπια καπνική ξηρή. Λίνε μου, είναι λίγο πιο ξηρό. Δεν ξέρω, μετά έτσι τουλάχιστον το βγάζει. Μην με παρεξηγήσετε πριν ξεκινήσετε να κράζετε. Μιλάω για εμένα πάντα. Μία ξηρή αίσθηση καπνού, ωραία, μπροστά ο καπνός και το maple syrup whisky, το σιρόπι σφενδάμου δηλαδή. Έτσι το λένε, έτσι το λένε. Ελαφρώς γλυκό το υγρό, μπροστά το καπνικό, δεν ξέρω να σας πω κάτι άλλο, δεν θέλω να σας πω κάτι άλλο. Εγώ το μόνο που θα σας πω είναι ότι απλά δοκιμάστε το, ειδικά οι λάτρεις των ημικαπνικών γεύσεων, πραγματικά δοκιμάστε το, είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά all day. Εγώ το έχω αυτή τη στιγμή με τριάρα νικοτίνη και το υπεραπολαμβάνω, βγάζοντάς με αυτή την ελαφρώς ξηρή αίσθηση, μαζί με την ελαφρά γλυκάδα που βάζει το σιρόπι σφενδάμου. Και πάμε να δούμε το δεύτερο υγρό της σειράς. Θα συνεχίσω με το Ινσταμπούλ, είναι αυτό εδώ, κάτσε να δω μου φαίνεται, αυτό εδώ πέρα. Μια αυθεντική εμπειρία πικάντικου τουρκικού καπνού και αφαιθείται στη μαγεία των αισθήσεων. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι το πρωτοδοκίμασα στην έκθεση και με εξέπληξε από την άποψη ότι μου έβγαλε όλη την αρνητική άποψη που μου είχε δημιουργηθεί όλα τα χρόνια για τα τουρκικά καπνά. Με Turkish Tobacco είχα ξεκινήσει, ήταν ένα από τα καπνικά τα οποία είχα ξεκινήσει τότε, το τέλος του 16, με ένα Cubis Pro, κάπως έτσι λεγόταν, και με το Tesla, και άτμιζα αυτό το υγρό. Μέχρι που έφτασε η ώρα του πρώτου μου επισκευάσιμου και δεν ξανάρπησα τουρκικά καπνά. Όχι γιατί ήταν άσχημα, αλλά it's not for me, έλεγα. Κατά την πάροδο των χρόνων, τέλος πάντων, όπως μου έρχονταν υγρά, είχαν ξαναπέσει στα χέρια μου τουρκικά καπνά, κάποια πιο βελτιωμένα, κάποια που θέλανε λίγο δουλίτσα ακόμα, κάποια τα οποία δεν μου άρεσαν σχεδόν καθόλου. Γιατί μου βγάζανε μια πάρα πολύ γλυκάδα και ξέρεις, μου ανακατευόταν το στομάχι, αυτό ήταν το πιο πολύ που με ενοχλούσε. Δεν ξέρω, ήταν από την γλυκάδα, από το ύφος, από... δεν ξέρω πραγματικά τι ήταν. Ένα τελευταίο έτσι καπνικό που είχα δοκιμάσει με τουρκικά καπνά ήταν της Χάλο, αν θυμάμαι καλά, το οποίο ήταν το μοναδικό το οποίο πλησίαζε σε πολλά πράγματα, δηλαδή που είχε καλά στοιχεία.
Και ήρθε η ώρα να πάω στην έκθεση, αφού δοκιμάσα το Τορόντο, το Αβάνα, ήρθε και η ώρα του Ινσταμπούλ. Λέω, μα έχουμε λέω, άλλη μια δόση λέω, από Τούρκια καπνά. Πεπισμένος ότι δεν θα μου αρέσει, αλλά λέω θα το δοκιμάσω. Δεν μπορούσα να το δοκιμάσω αυτό και μέσα τα υπόλοιπα. Και ευτυχώς που το δοκίμασα, γιατί αν δεν το είχα δοκιμάσει εκεί, τώρα παίζει. Όχι να το αγνοούσα, θα το δοκίμαζα πιο προειδεασμένος εκεί, δηλαδή το δοκίμασα στο ασυναίσθητο εντελώς και τσουπ, να το surprise. Στην πρώτη τζούρα να πούμε ότι κατευθείαν σου έρχεται η αίσθηση του πικάντικου, δηλαδή και στην εισνοή και στην εκνοή, σου μένει στη γλώσσα μία πικάντικη αίσθηση, χωρίς όμως να καίει, μην το πάμε εκεί ας πούμε, δεν το λέμε έτσι, μία πικάντικη αίσθηση, πάρα πολύ ωραία. Και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι βρίσκεται μάλλον μπροστά το καπνικό στοιχείο, είναι έντονη η παρουσία του, το νιώθεις, αλλά χωρίς τη γλυκάδα, το πιο σημαντικό από όλα. Για μένα τουλάχιστον. Αυτό που με ενοχλούσε πάντα στα τουρκικά καπνά είναι η γλυκάδα. Έχει αυτή τη γλυκάδα των τουρκικών καπνών, αλλά είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Δεν ξέρω τώρα κατά ποιο τρόπο και κατά ποια μέτρα και σταθμά αίσθησαν αυτό το υγρό. Έχουν περιορίσει κατά πολύ την γλυκάδα χωρίς να λείπει, υπάρχει, αλλά είναι συγκριτικά, θα το βάζαμε ας πούμε, στο 20% από τα υπόλοιπα τουρκικά καπνά τα οποία έχω ατμίσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ, όπως είπα, στην εισπνοή και στην εκνοή νιώθω επάνω στη γλώσσα αυτό το ελαφρώς πικάντικο και το καπνικό χτυπάει εκεί που πρέπει. Δεν ξέρω αν είναι για all day υγρό το συγκεκριμένο, γιατί μπορεί όλη μέρα ας πούμε, να με λιγώσει, αλλά για κάποιες ώρες της ημέρας εγώ θα το συνιστούσα. Πάρα πολύ ωραίο, αφήνουμε και αυτή την καρτούλα εδώ και πάμε στο τελευταίο, το οποίο είναι το πουρο Αβάνα. Είναι αυτό εδώ. Φαίνεται. Απαλός κουβανέζικος καπνός, ανακαλύψτε τον κόσμο των κουβανέζικων πουρων και απολαύστε την απόλυτη καπνική εμπειρία. Λοιπόν, άλλο ένα πουρο θα θέλαμε όλοι να νομίζουμε, γιατί η Montreal έχει κάνει τα δικά της μαγικά, τις δικές της μίξεις, τους δικούς της υπολογισμούς. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια εταιρεία η οποία έρχεται από εντελώς άλλη περιοχή, έχουν διαφορετικό κοινό εκεί, διαφορετικές αντιλήψεις στο άτμισμα και το βλέπεις αυτό και στα υγρά τους. Κάτσε να κάνω και εγώ αυτό το ωραίο που κάνουν με τον άτομο που βγαίνει από τα υγρά που του βγάζουν φωτογραφία και είναι επαγγελματίες, έτσι, για να δω πάλι. Που βγαίνει στροβιλισμένος ο άτομος. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ τι θα συναντήσουμε. Εδώ θα συναντήσουμε μια πολύ ελαφραία γλυκιά επίγευση και ένα πάρα πολύ απαλό πουρο. Όσοι έχετε καπνίσει πουρα στο παρελθόν και είχατε την ευκαιρία να καπνίσετε ένα premium πουρο. Τα premium πουρα δεν ήταν εκείνα τα οποία σου ήταν βαριά, δηλαδή δεν μπορούσες να πάρεις την τζούρα, σε έπνιγες, σε σκότωνα ας πούμε εδώ. Όχι, τα ακριβά πουρα έχουν εντελώς άλλη αίσθηση και αυτό εδώ είναι ένα ακριβό πουρο. Η μη γλυκή γεύση, η αίσθηση των φύλων των πουρων είναι μπροστά επίσης και εδώ πέρα, δηλαδή είναι το βασικό κομμάτι του υγρού. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτά έχουν από, δεν έχω πω να πω κάτι περισσότερο γι' αυτό, δεν ξέρω να το αναλύσω περισσότερο. Λέω καθαρά εμένα τι μου έβγαλε και ξανά επαναλαμβάνω, η μη γλυκή γεύση και καπνικά και πουρα φύλλα, και φύλλα από πουρα, φύλλα καπνού τυλιγμένα στο πουρο. Αυτό, ελαφριά γεύση, ήπια, all day δεν το συζητάμε, καθαρά, δηλαδή σε όσους αρέσουν τα πουράκια και τα σχετικά, είναι από τα πιο ήπια, με γεύση και ένταση που μπορεί να ατμίσει κάποιος. Ως προς την έντασή τους τώρα. Η έντασή τους είναι αρκετά καλή, με το τέρκι στο μπάκο να έχει την πιο υψηλή λόγω της συνταγής του, λόγω της, των καπνικών στοιχείων των οποίων έχει μέσα, τα καπνά τα οποία δηλαδή χρησιμοποιούνται, είναι το πιο δυνατό. Το Τορόντο και το Αβάν είναι ήπια. Δηλαδή θα μπορούσαμε να τα συγκρίνουμε με τις προηγούμενες εκδόσεις ένα-δύο. Όπως ήταν το Oasis, αν θυμάστε, την προηγούμενη σειρά, το οποίο η έντασή του ήταν μέχρι ένα σημείο. Δεν ήταν δηλαδή ούτε δυνατό, αλλά ούτε και υποτονικό. Μια μεσαία κατηγορία. Εκεί βρίσκονται τα δύο. Εγώ τα απόλαυσα. Μ' αρέσανε πάρα πολύ τα οποία, τουλάχιστον το Αβάνα και το Τορόντο, που είναι ήπια καπνικά
και μπορείς να τα έχεις για all day, το τέρκι στον πάκο και η καλή αίσθηση με του πικάντικου καπνού δεν θα το πρότεινα τόσο πολύ. Να πω εδώ λοιπόν ότι έχουμε και το επαιτειακό το Villa Maria, το οποίο είναι σε short fill, σε αυτό εδώ πέρα το υπέροχο το μπουκαλάκι. Όποιος δεν θυμάται το Villa Maria μπορεί να ανατρέξει στα προηγούμενα βίντεο και να το βρει, αλλά θα σας πω και εδώ πέρα. Ήτανε το Virginia με την γκαρίδα και το bourbon, παλαιωμένο bourbon. Ένα υπέροχο υγρό, μου άρεσε πάρα πολύ, με χάλαγε λίγο η καρύδα, βέβαια ήταν χαμηλά η καρύδα, αλλά υπήρχε μέσα, δεν το απόλαυσα τόσο πολύ. Το συγκεκριμένο όμως θα το κάνω γιατί είναι σε τέτοιο μπουκαλάκι το οποίο με τρελαίνει η Shortfill, θα ρίξω την νικοτίνη μου μέσα, ένα ακόμα με τη ζελατίνα όπως βλέπετε και θα το απολαύσω τουλάχιστον όσο γίνεται. Οι κάρτες τους τώρα, κοιτάξτε, είναι υπέροχο αυτό, έτσι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ας πούμε αυτό το Carpostal, το οποίο ξέρεις Montreal, όπως το λέει ας Montreal και τα σχετικά, είναι, δεν ξέρω, κάτι το οποίο τουλάχιστον εγώ δεν έχω ξαναδεί, μου άρεσε, με εξήταρε, πάρα πολύ ωραίο, όμορφο, όμορφο. Και ειδικά αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, σας λέω, είναι το σιρόπι σφενδάμου, έτσι, το οποίο νομίζω και στην έκθεση το δοκιμάσαμε, που ήταν σε τύπου Baileys, κάπως έτσι, πως το είχαν φτιάξει, το ήπιαμε. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Μια υπέροχη σειρά, κυκλοφορεί ήδη, μπορείτε να τη βρείτε στα ράφια των καταστημάτων, οι λάτρεις των καπνικών και μόνο θα απολαύσουν τα συγκεκριμένα υγρά. Τη Montreal την ξέρουμε ήδη, την έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν, ξέρουμε την ποιότητά της, την κατηγορία της και την αξιοπιστία της, οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται περισσότερα λόγια από μένα και δεν χρειάζεται εγώ να σας πείσω για κάτι τέτοιο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Smoky για την αποστολή των υγρών, την Montreal για όλα τα δωράκια τα οποία μας είχε μέσα και G-Vapes was here. Like, subscribe, share, μην ακούτε κανέναν, κάντε αυτό που αρέσει σε εσάς, πραγματικά. Δίπλα μου βλέπετε τη σειρά Zeus, την ξαναείπαμε, νέκταρ είναι οι σοκολάτες, θα τις δούμε στο αμέσως επόμενο ή μεθεπόμενο βίντεο, θα δούμε μαζί με το Lux από Vaporesso, που είναι αυτό εδώ, το έχω απολαύσει και αυτό, φοβερό μηχάνημα. Γενικά όπως καταλάβετε θα ακολουθήσουν μια σειρά από βίντεο από εδώ και πέρα, όσο το δυνατόν είναι εύκολο και εγώ να ανεβάζω, για να μπορέσετε να ενημερωνόσαστε κι εσείς για την άποψη τη δική μου. G-Vapes was here, see you next time, τα λέμε την επόμενη φορά, γεια σας. Πώς το κάνουμε, ρε, κάποτε.